Ο Πίτερ Στάνο λοιπόν τόνισε σήμερα το μεσημέρι ότι οποιαδήποτε απειλή εναντίον ενός από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απειλή εναντίον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσθέτοντας ότι υπερθεματίζει μάλιστα τη δήλωση με την οποία απάντησε στον ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο πρόεδρος Τουρκουλίδης. Η δήλωση αυτή, ως ομιλία, δεν μεταφράζεται σε αυτόματη στρατιωτική στήριξη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΝΑΤΟ, ωστόσο αποτελεί ένα σημαντικό αποτρεπτικό μήνυμα. Ερωτηθείς λοιπόν από τον Α αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μιλήσει με το θέμα με την κυβέρνηση του Λιβάνου, στην οποία συμμετέχει η πολιτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ. Ο εκπρόσωπος του κ. Μπορέλ μας είπε πως η επικοινωνία είναι συνεχής επίσης με άλλα μέρη, μαζί με τους εταίρους μας από την περιοχή και τη διεθνή κοινότητα. Η κατάσταση, πρόσθεσε, πρέπει να ειδωθεί και στο ευρύτερο πλαίσιο των περιφερειακών εντάσεων, αφήνοντας δηλαδή να εννοηθεί η μιλία πως υπάρχει ανοιχτή γραμμή και με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ανοιχτά στην χώρα. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο κ. Στάνο, είναι η αποκλιμάκωση, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις προσπάθειες για αποκλιμάκωση στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ. Το ζήτημα αυτό αναμένεται να συζητηθεί από τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνάντηση που θα έχουν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τη Δευτέρα, ενώ απαντώντας και σε ερώτηση δημοσιογράφου αν οι επαφές αυτές της Ευρώπης γίνονται και με τη Χεζμπολάχ, ο κ. Στάνο επεσήμανε πως δυστυχώς στον Λίβανο η Χεζμπολάχ είναι ένας σημαντικός παράγοντας και πως γι' αυτό κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο Λίβανο ο κ. Μπορέλ είχε συνάντηση και με τον επικεφαλής της πολιτικής πτέρυγας της οργάνωσης. Να ευχαριστώ, Γιώργο, και βλέπουμε απόσπασμα από όσα είπε κ. Στάνο. Cyprus is part of the EU, so we are Cyprus, Cyprus is us as European Union, so of course the European Union stands by Cyprus. Let me remind everyone that Cyprus is member state of the European Union, that means European Union is Cyprus and Cyprus is European Union. That means any threat against one of our member states is a threat against the European Union.